Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινούν λοιπόν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί μέσα στο Σεπτέμβριο, με 5.000 ακίνητα να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί μέχρι το τέλος του έτους. Να δούμε λοιπόν οι τράπεζες σε τι είδους ακίνητα εστιάζουν στην πρώτη αυτή φάση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα, παιδιά. Πραγματικά είναι θέμα χρόνου μέχρι να δούμε τον πρώτο ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα αλλάξουν χέρια. Και είναι προφανές ότι πλέον οι τράπεζες έχουν την έτοιμη τη λίστα των πρώτων ακινήτων που θα βγάλουν στο ηλεκτρονικό σφυρί. Τι θέλουν λοιπόν οι τράπεζες? Θέλουν πρώτα απ' όλα να βγάλουν ακίνητα τα οποία θα τους φέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος. Άρα μιλάμε για μεγάλα ακίνητα. Δεν έχει κανένα λόγο και για οικονομικούς αλλά και με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους να βγάλουν στο σφυρί ένα ακίνητο της τάξης των 60, 70, 80 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο διαμένει μια τετραμελή οικογένεια. Όχι μόνο γιατί αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλη κοινωνική κατακραυγή, αλλά και από την άλλη γιατί και τα χρήματα που θα πάρουν στο τέλος της ημέρας δεν είναι αυτά που επιδιώκουν, καθώς έχουν συγκεκριμένους στόχους για να καλύψουν την τρύπα των κόκκινων δανείων. Άρα τι θα κάνουν? Θα εστιαστούν σε πρώτη φάση σε μεγαλύτερα ακίνητα, σε πολυτελή ακίνητα, τα οποία θα είναι είτε σε κάποια προάστια των Αθηνών, μιλάμε για μεζονέτες τάξεων 300, 400, 500 τετραγωνικών, είτε πολυτελή ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, είτε ακόμα και πολυτελέστατες εξοχικές κατοικίες σε δημοφιλή νησιά, βίλες, σπίτια με πισίνες και ούτω καθεξής. Γιατί αυτά τα κίνητα προφανώς έχουν μεγαλύτερη αξία, μπορούν να πουληθούν από 300.000 και πάνω μέχρι κάποια εκατομμύρια και ταυτόχρονα, όπως είναι και λογικό, δεν θα υπάρχει έντονη κατακραυγή αν βγει στο σφυρί ένα σπίτι των τάξη των 500 τετραγωνικών στην Κάλλη, στην Νέα Ερυθρέα, στην Κηφισιά, καθώς προφανώς δεν είναι η πρώτη κατοικία κάποιου ανθρώπου και αυτός ο άνθρωπος μπορεί και με κάποιο άλλο τρόπο να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Ένα δεύτερο μέλημα των τραπεζιτών είναι να δώσουν ένα σαφές μήνυμα σε αυτούς που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Γιατί υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι έχουν χρήματα, έχουν καταθέσεις, έχουν κάποιες επενδύσεις, έχουν μετοχές, έχουν ομόλογα και επιλέγουν συνειδητά να μην πληρώσουν τη δόση του δανείου τους, καλυπτόμενοι πίσω από το ευνοϊκό καθεστώς του παγώματος των πληστηριασμών τα τελευταία χρόνια. Αν όμως βγουν κάποια τέτοια ακίνητα στο σφυρί, είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι υπόλοιποι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα σπεύσουν να αρχίσουν να πληρώνουν και στην τελική ανάλυση η τράπεζα προτιμάει ένα ενήμερο δάνειο το οποίο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πληρώνεται παρά να βγάζει σπίτια στο σφυρί για ένα πολύ χαμηλότερο κομμάτι από την αξία τους. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και ένα τρίτο κατηγορία είναι ακίνητα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με επαγγελματικά δάνεια. Δεν είναι ζητούμενο να βγουν σε πρώτη φάση στον πληστηριασμό ακίνητα τα οποία έχει έγκαια, είναι collateral. Δάνεια πρώτης κατοικίας. Δεν θέλουν να βγάλουν στο σφυρί στεγαστικά δάνεια οι τράπεζες για προφανείς κοινωνικούς λόγους. Αν όμως πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο είναι για παράδειγμα κάποιο κατασκευαστή, ο οποίος έχει πολλά ακίνητα στην κατοχή του. Κατασκευαστή είναι λόγω επαγγελματία που δεν μπορεί να τα πουλήσει. Ταυτόχρονα όμως έχει ανοιχτά δάνεια, έχει ανοιχτή επίσωση στην τράπεζα και δεν εξυπηρετεί τις οφειλές τους. Εκεί θα πιεστεί ο κατασκευαστής να βγει στο σφυρί ή να πουλήσει ο ίδιος, να αναγκαστεί να πουλήσει ο ίδιος ένα ή περισσότερα ακίνητα πιο χαμηλά, προκειμένου να καλύψει ένα κομμάτι από τις οφειλές. Και αυτό έχει άμεσα και αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων. Βλέπουμε ούτως ή άλλως να μειώνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν χάσει κάτω από το 50% της αξίας τους. Εκτιμούν οι τραπεζίτες ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να έχουν μια περαιτέρω πτώση της τάξης του 10%.